Καλησπέρα, είμαι ο Θάνος Παράσχος και καλώς ήρθατε λοιπόν στα Startup Greek Talks. Σήμερα μαζί μας έχουμε μια καλεσμένη η οποία είναι στο χώρο του τουρισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στις startups οι οποίες είναι στο ταξίδι τουρισμό, travel tourism industry. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα για αυτό το χώρο και ακόμη περισσότερα για την πορεία της. Αλλά νομίζω θα γίνει μια συζήτηση που θα έχει να κάνει με το πώς ο χώρος όλος αυτός γίνεται disrupt, ποιες είναι οι ευκαιρίες, ποια είναι τα προβλήματα, τι μπορεί να κάνει κάποιος στο χώρο αυτό σήμερα και φυσικά θα μάθουμε πολλά περισσότερα. Αυτά θα τα μάθουμε όμως μέσα από τα social media, γιατί αυτή τη στιγμή μας βλέπετε σε Facebook, Twitter και οποιαδήποτε άλλη στιγμή μπορείτε να μας δείτε μέσα στο YouTube ή σε podcast στα κανάλια που μπορείτε να βρείτε στο startuppavlagreece.org. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε κάθε στιγμή μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε αυτή τη στιγμή τώρα, να βάζετε τις ερωτήσεις σας στα κανάλια τα διαθέσιμα που μας βλέπετε live και εγώ απευθείας θα μπορέσω να τις κάνω κατευθείαν στην καλεσμένη τη σημερινή. Σήμερα, λοιπόν, καλεσμένη μας είναι η Κατερίνα Ισαντίκου από την Workathlon. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για το startup αυτό, για την προσπάθεια όλη αυτή που έχει γίνει. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο παράδειγμα που γνωρίζει πολύ μεγάλη πρόοδο, που έχει φτάσει εκτός συνόρων, εξελίσσεται, αναπτύσσεται. Ήδη πάνω από 45.000 άτομα είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα αυτή που επιτρέπει στους ανθρώπους να βρουν δουλειά στον ξενοδοχειακό χώρο. Περισσότερο όμως θα μας πει η Κατερίνα. Καλησπέρα Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα και από μένα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία και προκαταρματική συζήτηση. Τέλεια. Κατερίνα, είναι ιδιαίτερο το προφίλ και ιδιαίτερο σου κλάδο σίγουρα τον οποίο βλέπουμε και θα συζητήσουμε σήμερα και αυτός είναι ο κλάδος που πλήρεται πάρα πολύ όπως ξαναείπα και νομίζω ότι σήμερα θα μιλήσουμε σε πολύ βάθος, σε αρκετούς τομείς και σε αρκετά πράγματα που ίσως πονάνε σήμερα το ξενοδόχο, αλλά αύριο ίσως του είναι η λύση. Θα μιλήσουμε και αρκετά, νομίζω, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και για την τάση και το πώς κινείται και ποια είναι τα στοιχεία που πιστεύεις ότι διαφοροποιήσουν ένα ξενοδόχο, θα διαφοροποιήσουν μια υπηρεσία στον κλάδο του τουρισμού. Αλλά πριν περάσουμε σε όλο αυτό το κομμάτι της συζήτησης, θέλω να μιλήσεις για το τι είναι η Workathlon. Λοιπόν, η Workathlon ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα εύρεσης εργασίας στον τουριστικό κλάδο. Ουσιαστικά αυτό που φτιάχτηκε πριν από 3,5 πλέον χρόνια είναι ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών στο χώρο του HR Tech. Ουσιαστικά αυτό που βλέπαμε ήταν ότι τήμερα είναι περιορισμένο. Η γνώση στο κομμάτι του HR, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό, είναι πάνω από 92% των επιχειρήσεων δεν έχουν HR departments. Άρα, και είναι και ένας χώρος ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη αλλαγή προσωπικού. Το κομμάτι του hospitality σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 30% αλλαγή προσωπικού. Και όταν κοιτάμε ξενοδοχεία τα οποία είναι season αλλαγής και το 50%. Άρα, τη βλέπουμε ένα κλάδο ο οποίος κάθε χρόνο προσλαμβάνει. Ένας κλάδος ο οποίος βασίζεται πάρα πολύ στο κομμάτι των ανθρώπων του, γιατί τι είναι ο τουρισμός, είναι οι εμπειρίες, είναι οι άνθρωποι που θα γνωρίσεις, είναι αυτό το χαμόγελο από τον άνθρωπο που σου σέρβιρε τον καφέ το πρωί. Άρα το πώς είναι την ομάδα σου, πώς την επιλέγεις, ποια είναι αυτά τα κριτήρια, πώς φτιάχνεις ένα employer branding, πώς χρησιμοποιείς lead generation strategies για να φτάσεις στον υποψήφιο ο οποίος είναι κατάλληλος για τη θέση. Είναι πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι δεν γινόντουσαν. Άρα εμείς σκεφτήκαμε να φτιάξουμε ένα εργαλείο, όχι μόνο ένα κενό εργαλείο, πώς πολλές φορές έρχεται ένα CRM, για παράδειγμα, και έχεις εσύ την ευθύνη σαν εργοδότης να βάλεις τα data μέσα, αλλά να φτιάξουμε ένα εργαλείο το οποίο έρχονταν με την πληροφορία ήδη μέσα. Άρα να έχει μέσα το talent pool, να έχει μέσα κομμάτια τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο employer branding, να έχει κομμάτια που να έχουν να κάνουν με lead generation strategies και αυτό είναι αυτό το οποίο σήμερα υπάρχει σαν πλατφόρμα. Είναι ένα combination of HR technologies το οποίο επιτρέπει στον εργοδότη να κάνει source, να κάνει manage, να κάνει hire και πλέον να κάνει και train
το προσωπικό το οποίο θα έρθει στο ξενοδοχείο του, στο κατάλημά του, είτε σε κάποιο εστιατόριο, αντίστοιχα, βίλα, yacht και cruising, γιατί βλέπουμε όλα τα sub-segments ουσιαστικά του hospitality. Οπότε είναι μία from A to Z λύση για κάποιον ο οποίος βρίσκεται στο χώρο του τουρισμού, σε οποιοδήποτε, όπως είπε, στο yachting ή στα ξενοδοχεία είτε σε βίλες, και μπορεί να του δώσει όλη τη διαδικασία στο κομμάτι του HR, από το να προσλάβει, από το να κάνει το branding του, στο κομμάτι πάντα του HR. Όλο αυτό θα σε πάω λίγο πιο πίσω. Πώς ξεκίνησε, δηλαδή σίγουρα είναι ένα προϊόν το οποίο σίγουρα εξελίσσεται, αλλά σίγουρα ξεκίνησε κάπως πολύ πιο απλά. Ποιο ήταν το MVP το οποίο βγήκατε και είπατε ότι ξέρεις κάτι, πάμε με αυτό να δούμε, να βρούμε τον πρώτο, δεύτερο πελάτη? Η ιστορία μου, δεν θεωρούσα ότι θα μπω στο κομμάτι της τεχνολογίας, ούτε στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα ξεκίνησα και δούλευα σε ερευνητικά κέντρα, δούλευα σε ΜΚΟ. Έκανα ένα κομμάτι το οποίο ήταν πιο κοντά σε education policies, ήταν πιο κοντά σε policies της ενέργειας κτλ. 2012 έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό και ένα μικρότερο. Ο μεγαλύτερος μου αδερφός ήταν στην Ελλάδα, εργαζόταν στα ξενοδοχεία, είχε μπει στην επιχείρηση. Και σχεδόν κάθε μέρα τον έπαιρνα τηλέφωνο, του έλεγα: έχω αυτή την ιδέα, έχω αυτή την άλλη ιδέα. Γιατί δεν κάνουμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε το άλλο. Κάποια στιγμή μου λέει: Κατερίνα, πραγματικά σταμάτα. Αν θέλεις, έλα να τα κάνεις. Μα το ένα το άλλο. Και τότε είχα αρχίσει να βλέπω το κομμάτι του wellness. Επειδή είχα γυρίσει από Αμερική και πρόσφατα και δούλευα στην Αγγλία πλέον, έβλεπα ένα πολύ μεγάλο trend που ερχόταν από την Αμερική, το οποίο είχε να κάνει με wellness στα ξενοδοχεία. Οπότε συνέχεια να παίρνω, γιατί δεν κάνουμε αυτό, γιατί δεν κάνουμε yoga retreats, γιατί κάτι το οποίο ήταν τελείως άγνωστο τότε στον ευρωπαϊκό χώρο του τουρισμού. Και μου λέει: Ωραία, έλα και κάτω. Γύρισα τέλη Νοεμβρίου του 2012, σε μια περίοδο που η Αθήνα, όπως θυμόμαστε όλοι, κεγότανε. Άρα, μια πολύ περίεργη περίοδος για να γυρίσω. Κάθισα 3 μήνες, ξανά έφυγα, γιατί το σοκ της επιστροφής, έχοντας φύγει από τα 17 μου, ήταν αρκετά μεγάλο. Και μετά, δουλεύοντας από την Αγγλία, κάποια στιγμή είπα: OK, πρέπει να πάρω την απόφαση, θα γυρίσω. Πρέπει να το κάνεις fight. Και κάπως έτσι ξεκίνησα να εργάζομαι στο κομμάτι του τουρισμού. Μπήκα στην οικογενειακή επιχείρηση, άρχισα να δουλεύω στα ξενοδοχεία. Με τράβηξε κατευθείαν το κομμάτι του operation και άρχισα να βλέπω τρόπους με τους οποίους μπορούσε το κομμάτι του operation να βελτιωθεί. Αυτό το οποίο πάντα γυρνούσα πίσω είχε να κάνει με το προσωπικό. Έβλεπα ότι όσο πιο καλό, το οποίο το καλό εισαγωγικά, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση του τι είναι ένα καλό προσωπικό, τόσο καλύτερα αποτελέσματα ερχόντουσαν. Οικονομικά αποτελέσματα, το customer satisfaction, τα κόστη. Και άρχισα να πηγαίνω λίγο τη γραμμή προς τα πίσω. Πώς θα βρω καλό προσωπικό, πρέπει να κάνω καλύτερες συνεντεύξεις. Πώς θα κάνω καλύτερες συνεντεύξεις, πρέπει να είναι πιο δομημένες. Πώς θα έχω όμως το σωστό pool για να διαλέξω. Πρέπει να έχω ένα πολύ καλό talent pool να διαλέξω. Γιατί να προτιμήσουν εμένα, πρέπει να φτιάξω ένα employer brand. Οπότε έτσι άρχισα να βλέπω το νήμα ουσιαστικά του recruitment. Το MVP, σε παρένθεση, ο τρόπος που βγήκε ήταν ότι επειδή άρχισα να ασχολούμαι πολύ με το κομμάτι του recruitment και να στελεχώνω τα ξενοδοχεία, ουσιαστικά word got out ότι η Κατέρινα κάνει καλό recruitment. Πολύ μεταξύ ξενοδόχων. Και άρχισα να λαμβάνω κάποια τηλέφωνα, ξέρεις, ψάχνω έναν F&B manager, μπορείς να μου βρεις κάποιον. Στο πρώτο λέω: OK, να σε βοηθήσω. Πολύ βαθώ και χωρίς κανένα μια οικονομική ανταμοιβή. Στον δεύτερο λέω: κάτι συμβαίνει, κάτι υπάρχει εκεί που μάλλον δεν καταλαβαίνω. Άρχισα να ψάχνω τεχνολογίες, γιατί έλεγα: πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος να μπορείς να το κάνεις αυτό. Στην Ελλάδα υπήρχαν κάποια και υπάρχουν κάποια γνωστά job portals. Ειδικά τότε δεν υπήρχε κάποιο διαχειριστικό σύστημα πριν πίσω από τα job portals. Έψαχνα applicant tracking systems που λέγονται, που είναι διαχειριστικά συστήματα των HR. Κυρίως αμερικάνικες εταιρείες, οι οποίες δεν συνδεόντουσαν. Τότε ειδικά δεν ήξερα καν τι σημαίνει API και πώς μπορώ όλα αυτά να τα συνδέσω. Talent pools πέρα από το Facebook, ειδικά τότε, γιατί ήταν η πολύ αρχή του LinkedIn, δεν υπήρχαν άλλες.
Άρα λέω, OK, τι θέλω. Θέλω ένα job portal το οποίο να είναι μόνο στον τουρισμό, για να μου έρχονται βιογραφικά που είναι μόνο τουριστικά. Γιατί ήμασταν και σε μια περίοδο κρίσης, που όταν ανέβασες μια θέση receptionist, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο job portal, το οποίο ήταν generic, ο κόσμος έψαχνε δουλειά. Άρα οποιοςδήποτε, βλέπαμε ότι το νούμερο ένα πανεπιστήμιο από το οποίο ερχόντουσαν αιτήσεις για τη θέση παράδειγμα reception ήταν η φιλολογική σχολή. Γιατί σκεφτόταν, ξέρω γλώσσες, είμαι πολύ καλή με τη γλώσσα, άρα γιατί να μην δουλέψω στον τουρισμό. Μου ερχόταν στο email μου γύρω στα 250 βιογραφικά την ημέρα. Σε attachments, τα οποία ήταν PDF, τα οποία δεν πρέπει να κάνεις. Αυτό σε πόσο καιρό από τη στιγμή που είπες ότι ξέρεις κάτι, να βοηθήσω έναν φίλο, να βοηθήσω ένα δεύτερο. Πόσο καιρό πήρε αυτό για να ξεκινήσουν να έρχονται τόσα email? Τα emails ερχόντουσαν σε οποιοδήποτε site ανέβαζε, ειδικά εκείνες τις χρονιές αγγελία στον τουρισμό, ερχόντουσαν πάρα πολλά βιογραφικά τα οποία ένα 10% είχαν να κάνουν με τη θέση. Άρα η δυσκολία αυτή είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα φίλτρο να πεις ότι εγώ δεν ψάχνω κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει μία σχέση με τον τουρισμό και απλά ψάχνω τρόπους να μπει, αλλά θέλω κάποιον ο οποίος είναι professional. Άρα, long story short, τι έκανα. Έκανα rent out ένα job portal από το Πακιστάν τότε, white label. Το έκανα rebrand, το ονόμασα Workathlon. Me, myself and I τότε, έλεγα εμείς τη Workathlon και εννοούσα καθαρά εμένα. Και δοκίμασα το να έχεις ένα job portal το οποίο ήταν καθαρά στο κομμάτι του τουρισμού, branded, και είχες ένα πολύ μικρό διαχειριστικό σύστημα από πίσω, αν θα είχε κάποιο νόημα. Και είχε. Είδα κατευθείαν traction, αλλά ήξερα ότι αυτό δεν είναι η λύση. Και έτσι ξεκίνησα στην πορεία του να βρω ποια είναι πραγματικά η λύση, να αποφασίσω ότι πρέπει να ανοίξω εταιρεία, να κατέβω σε διαγωνισμούς, να πάρουμε την πρώτη χρηματοδότηση και να συνεχίσω να στείλω ομάδα. Οπότε πλέον να μην είμαι me, myself and I, αλλά να είμαστε actual μια ομάδα. Σε διακόπτω, πάμε να δούμε λίγο τα βήματα. Το πρώτο, ξεκινάω σε κάτι το οποίο κάτι βλέπω ότι υπάρχει μέσα και κάποιο ενδιαφέρον υπάρχει, χωρίς να φτιάξω τίποτα. Δεν έφτιαξες τίποτα, απλά είδες ότι έχεις κάποια request από κάποιους φίλους και ξεκίνησες να τους δίνεις αυτό που σου ζητούσα. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν να τους βρεις κατάλληλα άτομα και να τους βοηθήσεις στο κομμάτι του hiring. Κάνουμε το πρώτο κομμάτι, μετά περνάμε, φτιάχνεις ένα υποτυπώδε site μόνο σου, το οποίο μπορούσες και το στήσεις μόνος σου. Τι background έχεις σε αυτό το κομμάτι, είσαι developer? Όχι, έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και ιστορία. Και πολλές φορές. Οπότε κάτι basic μπορείς να το φτιάξεις και μόνος σου. Δηλαδή, κάθεσαι, ανοίγεις ένα YouTube, φαντάζομαι, είδες κάτι ή ξέρω εγώ, κάνεις hire κάποιο άτομο πολύ εύκολα και κάνει ένα πολύ basic αρχικό για να δεις πώς δουλεύει το κομμάτι της πλατφόρμας. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο, μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά requests, αυτό είδες φαντάζομαι και λες, OK, τώρα δεν μπορώ να κάνω μόνος μου ή μόνη μου το όλο facilitation όλο αυτού, θα χρειαστώ να βρω άτομα, θα χρειαστώ να το πιτσάρω σε ακόμα περισσότερο κόσμο και να δω, στέκει, δεν στέκει όλο αυτό. Και πάμε τώρα στο επόμενο βήμα και στο να συνεχίσεις τη ροή που ήσουν και σε διέκοψα. Όχι, και σε ευχαριστούμε διακόψη, γιατί αυτό το οποίο πιστεύω ακόμα και τώρα και εφαρμόζουμε ακόμα και τώρα είναι μια διαδικασία στην οποία λαντσάρεις κάτι μικρό όσο πιο γρήγορα γίνεται, το τεστάρεις, συνήθως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του θα κάνει fail, κάνεις reiteration, άρα αυτά τα οποία δεν πήγανε καλά πάω να τα φτιάξω, να δω στο επόμενο retesting θα πάνε καλά. Και αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος δεν σταματάει ποτέ. Τέλεια. Τώρα, όσον αφορά, έτσι, αν θέλετε να συνεχίσω έτσι, στη πορεία και στην ομάδα, ουσιαστικά κάποια milestones στα οποία μπήκαμε σε διάφορους διαγωνισμούς και κερδίσαμε βραβεία, μπήκαμε στο διαγωνισμό του MIT Enterprise Forum. Για μας ένα πολύ μεγάλο milestone ήταν το Reload Greece στο Λονδίνο, στο οποίο και κερδίσαμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε κιόλας η συνεργασία μας με το fund, το οποίο ήταν και ο πρώτος μας investor, ο seed investor. Και έτσι ξεκίνησα να στείνω την ομάδα. Το πώς έτσι στείνεις μια ομάδα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν είσαι first time entrepreneur και ειδικά σε ένα space το οποίο, ειδικά όταν ξεκίνησα το κομμάτι του tech, ήταν κάτι για μένα το οποίο
δεν προλάβανα αρκετά να διαβάσω για να μάθω για να μπορώ να ρωτήσω τον front-end developer το οποίο θα έκανα interview για να μπορώ να καταλάβω τι μου λέει. Εντάξει, πολύ διαφορετική περίοδος και εποχή τότε. Μιλάμε για τέλη του 17, οπότε εμείς ξεκινήσαμε, κάναμε ψήστες εταιρείας κιόλας τον Νοέμβριο του 17, πήραμε την πρώτη μας χρηματοδότηση και κάπως έτσι ξεκινήσαμε να στείλουμε την ομάδα σιγά-σιγά. Είμαι πολύ μεγάλος φαν του lean γενικότερα development, lean startups. Να μην θεωρήσω το γεγονός ότι μπορεί να σηκώσει μια χρηματοδότηση σημαίνει ότι πάω τώρα να προσλάβω κατευθείαν 20 άτομα. Και έχει πολύ σημασία και η κουλτούρα που φτιάχνεις, η ομάδα που φτιάχνεις. Για μένα κάθε καινούριο άτομο μέχρι να φτάσει στα 20 άτομα ομάδα είναι τα άτομα τα οποία φτιάχνουν την κουλτούρα. Δεν τη φτιάχνεις εσύ ο ίδιος μόνο σαν founder. Είναι το interaction το οποίο έχεις με τους υπόλοιπους υπαλλήλους σου. Είναι πώς διαλέγεις και τι αφήνεις ουσιαστικά να περάσει στην ομάδα και κάθε απόφαση που παίρνεις κάθε μέρα είναι αυτή που το χτίζει. Σαν milestones περαιτέρω ήταν ότι κάναμε launch την πλατφόρμα την οποία... Θες να μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό γιατί βλέπω υπάρχουν και ερωτήσεις για το πώς εσύ, ποια είναι τα κριτήρια για να προσλαμβάνεις κόσμο, δηλαδή ποια σημεία κοιτάς στην επιλογή. Είναι κάτι που το έχουν λίγο πολύ οποιαδήποτε επιχείρηση. Μπορείς να μας πεις γενικά κάποια tips τα οποία μπορούν να βοηθήσουν κάποιον και φυσικά επειδή υπάρχει ερώτηση στα ξενοδοχεία ποια είναι τα κύρια στοιχεία που κοιτάζουν οι πελάτες σας ή κάποια μπορεί features που μπορεί να δίνετε εσείς για να βοηθήσουν τον ξενοδόχο να αποφασίσει αν κάποιος κάνει ή τον ξενοδόχο ή οποιονδήποτε επαγγελματία του τουρισμού που μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αν κάνει ή όχι ο υποψήφιος ο οποίος έχει και πώς τον βοηθάτε στα βήματα αυτά. Τι γίνεται, το recruitment αναλόγως το μέγεθος της εταιρείας, τη φάση της εταιρείας. Είναι πολύ διαφορετικό να κάνεις recruitment για μια εταιρεία η οποία είναι νεοσύστατη και για ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι στην αγορά 20 χρόνια. Υπάρχει ένα κτίριο, βλέπεις κάποιες φωτογραφίες, υπάρχει σαν οντότητα. Άρα και τα βήματα και τα tips τα οποία χρειάζονται σε κάθε μορφή εταιρείας αλλάζουν σημαντικά. Όταν ξεκινήσω από το κομμάτι των startups, είναι δύσκολο. Έτσι, να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Είσαι μια εταιρεία, έχει πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί κανείς δεν ξέρει αν θα πετύχει ή όχι. Άρα, οι υπάλληλοι οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν join την ομάδα πρέπει να πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό που κάνεις και πρέπει να κάνουν ένα πολύ μεγάλο leap of faith και να πούνε ότι εγώ πιστεύω στην Κατερίνα, στον Θάνο, στον Νίκο, σε οποιοδήποτε είναι πίσω από αυτή την εταιρεία και πίσω από αυτή την ιδέα. Και δεν είναι μόνο ιδέα, είναι και το πώς θα μιλήσεις αυτό το interview, πώς θα τους κάνεις inspire και πώς θα νιώσουν confidence. Σίγουρα, οι επιλογές, ειδικά όταν πάμε στο κομμάτι του tech department, είναι περιορισμένες, ειδικά μιλώντας το 2021 πλέον, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Όλοι ξέρουμε το gap το οποίο υπάρχει στα skills σε όλο αυτό το space. Για μένα υπάρχει tip το οποίο είναι καθολικό, έχει να κάνει με το να ξέρεις πολύ καλά ποιος είσαι, δηλαδή το κομμάτι του employer brand. Όχι απλά να πω ότι έφτιαξα μια σελίδα, είμαι workathlon και ελάτε να δουλέψετε μαζί μας γιατί είμαστε μια πολύ όμορφη ομάδα, αλλά ουσιαστικά το brand έχει να κάνει με τα ήθη σου, με τις αρχές σου, με την κουλτούρα, η οποία πραγματικά όμως να μπορεί να βγει προς τα έξω. Να έχεις πολύ καλή κατανόηση του τι είναι αυτό το οποίο ψάχνεις, καταγεγραμμένα το skill set το οποίο ψάχνει κάποιος, όχι μόνο στο κομμάτι των hard skills, αλλά στο κομμάτι και των soft skills, και να είναι όσο πιο δομημένες γίνονται οι συνεντεύξεις. Πολλές φορές, ειδικά όταν η ομάδα είναι πολύ μικρή, η εταιρεία είναι πολύ μικρή, θα δούμε ότι θα έρθει και αρκετό ενδιαφέρον. Άρα μπορεί να μην έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 100 διαφορετικούς, εξαιρετικούς επαγγελματίες. Άρα εκεί είναι πράγματα τα οποία δανειζόμαστε από το digital marketing, οπότε νομίζω θα τα καταλάβεις, και έχουν να κάνουν κυρίως με lead generation. Δεν θα βάλεις την αγγελία μόνο σε ένα κανάλι το οποίο θα βασιστείς για το πότε και αν θα το δει ο υποψήφιος.
πρέπει να το βάλεις σε πολλά κανάλια, πρέπει να είναι interactive, πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν θα πάρεις ένα έτοιμο job template βαρετό, στο οποίο είτε το βάζεις εσύ, είτε το βάζει μια άλλη εταιρεία, δεν κάνει καμία διαφορά. Και μετά σίγουρα νομίζω, τουλάχιστον στην πράξη εμένα, εκείνη στη συνέντευξη και συνεντεύξη οι οποίες θα γίνουν, όταν είσαι μια μικρή εταιρεία, πραγματικά πρέπει να πείσεις με το σωστό τρόπο, έτσι, γιατί για να πιστεί και ο άλλος θα πρέπει να πιστέψεις αυτό, το οποίο όντως υπάρχει. Να είσαι ρεαλιστής σε αυτό το οποίο θα περιμένει ο άλλος να βρει όταν έρθει. Και καλώς και κακώς να μην πιεστείς να φέρεις κάποιον στην ομάδα απλά επειδή πρέπει να γεμίσεις μια θέση. Και το οποίο νομίζω όλοι μας το έχουμε κάνει, ειδικά όταν μπαίνεις στο κομμάτι των startups, ότι ξέρεις τι, χρειαζόμουν front-end developer, χρειαζόμουν back-end developer, χρειαζόμουν έναν digital marketeer, οπότε από αυτούς που βρήκα, αυτός ήταν ο καλύτερος. Χτίζεις κάτι το οποίο αν σου φύγει κάποιος στον πρώτο-δεύτερο χρόνο μιας νεοσύστατης εταιρείας, το κόστος είναι τεράστιο. Γιατί ο χρόνος που έχεις πάρει να εκπαιδεύσεις κάποιον είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα, περνώντας στο δεύτερο scale, ουσιαστικά θα καταλάβουμε ότι ξέρεις κάτι, επενδύει σε κάποιον ο οποίος θα μείνει γιατί πραγματικά το πιστεύει. Ποια είναι η ερώτηση κλειδί, υπάρχει κάποια ερώτηση κλειδί, ή πώς το εξετάζεις εσύ, πώς το κάνεις, ας πούμε, με τους συνεργάτες σου σήμερα? Κοίτα, θέλει μία πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ του vision και του reality. Άρα, ο πιο εύκολος τρόπος να σου φύγει κάποιος είναι το έχεις πουλήσει ένα πολύ ωραίο παραμύθι, ξεκινάει πρώτη μέρα και τελικά είναι λάτσα. Αυτό είναι πραγματικά συνταγή για αποτυχία. Άρα, ξεκινάμε με ένα fine line των expectations. Το δεύτερο έχει να κάνει πάρα πολύ με references. Δηλαδή, δεν μπορεί να προσλάβεις κάποιον χωρίς να πάρεις 2-3 συστάσεις για να καταλάβεις λίγο τους πρώτους εργοδότες, συναδέλφους, πώς λειτουργούσε αυτός ο άνθρωπος μέσα σε ομάδες, πώς διοικούσε ή όχι ομάδες μέσα σε αυτό. Και για μένα προσωπικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα transitions. Άρα όταν βλέπω transitions είτε μέσα στην εταιρεία που άλλαξαν θέση, είτε που άλλαξαν εταιρεία, πραγματικά οι λόγοι για τους οποίους έγιναν αυτές οι αλλαγές, και λίγο να πιέσεις με γενικό τρόπο έτσι πάντα τον υποψήφιο, γιατί πραγματικά γίνονται αυτές οι αλλαγές. Τι είναι αυτό το οποίο κυνηγάει? Αν ο υποψήφιος κυνηγάει μια καλύτερη θέση και καλύτερες απολαβές, σίγουρα σαν startup δεν μπορεί να το δώσεις. Μπορεί να το δώσεις θέση πολλές φορές. Καλύτερες απολαβές είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δώσεις όταν υπάρχουν πολυεθνικές, οι οποίες όλοι ξέρουμε ότι τη μισθή πολλές φορές το κομμάτι ειδικά του development είναι πολύ πιο υψηλή. Τώρα, περνώντας στο κομμάτι το ξενοδοχειακό και τι λύσεις προσφέρουμε εμείς για τα ξενοδοχεία, είναι πολλά από αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δίνουμε job description templates. Ξεκινάει ένας ξενοδόχος, φτιάχνει ένα προφίλ εργοδότη. Βίντεο, φωτογραφίες, content, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν employer branding. Το δεύτερο step έχει να κάνει με το να ανεβάσει μια structured αγγελία. Πάρα πολλές φορές βλέπαμε ζητείτε σερβιτόρες για τη σεζόν του 2021 στο νησί της και συμπληρώνεται το νησί μέσα σε αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μου δίνει παραπάνω πληροφορίες, δεν μου δίνει information για το κομμάτι των skills, δεν μου λέει κάτι ιδιαίτερο για το ξενοδοχείο. Άρα έχει να κάνει με το πώς ανεβαίνει η αγγελία. Εμείς μόλις ανέβει αυτή η αγγελία, την παίρνουμε και αναλόγως τη θέση κάνουμε ένα optimization στο κομμάτι του lead generation. Άρα η θέση θα εμφανιστεί σε social media. Μπορεί αυτό να είναι Facebook, μπορεί να είναι LinkedIn, μπορεί να είναι Instagram, μπορεί να είναι Stories, μπορεί να είναι Reels, μπορεί να είναι οτιδήποτε από το φάσμα, αναλόγως με τη θέση και το performance το οποίο έχει. Θα κάνουμε Google Ads, μπορεί να εμφανιστεί σε άλλα job portals, δηλαδή μπορεί να δούμε ουσιαστικά ότι εμείς για μια συγκεκριμένη θέση, ένα συγκεκριμένο location, μπορεί να μην έχουμε ακόμα το κατάλληλο κοινό. Εκεί θα επενδύσουμε και θα δούμε. Μπορεί να είναι online, μπορεί να είναι offline. Μπορεί να είναι, έχουμε ανεβάσει αγγελίες μέχρι και σε εφημερίδες στην πόλη αρχή. Οπότε όταν ξεκινάς και χτίζεις ουσιαστικά, και αυτό έχει να κάνει και πώς χτίζεις μια εταιρεία, πρέπει να σκέφτεσαι όλα τα εργαλεία τα οποία έχεις στο χέρι σου. Πλέον, επειδή έχουμε αρκετά μεγάλο volume,
Τα ξενοδοχεία, μόλις ανεβάσουν μια θέση, εμείς παίρνουμε και κάνουμε ένα optimization στα lead generation κανάλια και συμπεριλαμβανομένων newsletters, blogs και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε engage για το brand τους υποψηφίους. Αρχίζουν και έρχονται υποψήφοι μέσα στη πλατφόρμα. Τώρα, τι γίνεται. Εμείς αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι δεν βλέπεις το PDF, το κλασικό, το Europass, το οποίο το έχουμε δει όλοι χιλιάδες φορές. Παίρνουμε το βιογραφικό, κάνουμε parse τα δεδομένα, κάνουμε extract τα δεδομένα και μπαίνουν όλα σε ένα προφίλ το οποίο είναι ομοιόμορφο. Αυτό ειδικά στον κλάδο μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πάρα πολλές φορές, ειδικά όταν κοιτάμε entry level θέσεις, μπορεί το αισθητικό κομμάτι να χαντακώσει κάποιον υποψήφιο, ενώ πραγματικά τα skills του θα έπρεπε να του δώσουν σε μια τέτοια θέση, άρα δεν θα έπρεπε να τον χαρακτηρίσει. Οπότε κάνουμε parse τα δεδομένα και μετά ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να κάνει engage passive candidates. Τι σημαίνει αυτό? Μπαίνει στην πλατφόρμα, του έχουν έρθει 50 βιογραφικά για παράδειγμα από το κομμάτι του lead generation, μπαίνει στο talent pool και αρχίζει να βλέπει. Για παράδειγμα, έχει ανεβάσει μία θέση σερβιτόρου με χ χαρακτηριστικά, γλώσσες, skills, keywords, οτιδήποτε είναι αυτό. Βλέπει βιογραφικά και αρχίζει να κάνει invite στη θέση του προφίλ τα οποία μπορεί τελικά να μην έβλεπαν αυτή τη θέση ή μπορεί να μην σκεφτόταν ποτέ αυτό το ξενοδοχείο και τελικά να το δουν και λένε «Α, μήπως να δώσω αυτή την ευκαιρία». Και μετά έχει κάποια εργαλεία στο κομμάτι του management. Άρα έχουμε ένα structuring όσον αφορά funnels, άρα περνάει από το κομμάτι του application, το κομμάτι του interview κτλ. Έχουμε content το οποίο βοηθάει όσον αφορά structure συνεντεύξεις, κοινές ερωτήσεις, όλο αυτό το κομμάτι του interviewing. Και μετά κάποια εξτρά κομμάτια τα οποία από την πολύ αρχή κάναμε ήταν ότι εμείς βλέπουμε την εταιρεία σαν κάτι παραπάνω από ένα software solution. Είναι brand πλέον η Workathlon και είναι brand στο κομμάτι το ξενοδοχειακό. Άρα ψάχναμε και τρόπους να μπορέσουμε να δώσουμε πιο ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα των Career Days, το οποίο μέχρι και φέτος ήταν physical Career Days. Ένας τρόπος να κάνουμε connect και να αφαιρέσουμε το πρόσωπο βιογραφικό από την όλη διαδικασία, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με κάποια από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Ελλάδας και να κάνουν ένα speed interviewing. Φέτος καταφέραμε και το γύρισαμε όλο digital και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Γίνανε πάνω από 2.600 συνεντεύξεις στις μέρες καριέρας που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και συμμετείχαν πάνω από 41 ξενοδοχεία στις μέρες καριέρας. Το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με το κομμάτι του training. Άρα, okay, τον βρήκα, έκανα τις συνεντεύξεις, έστειλα ένα offer letter. Το κομμάτι του candidate experience δεν τελειώνει στο offer letter το οποίο λαμβάνει. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για τα ξενοδοχεία, αλλά για όλες τις επιχειρήσεις. Πόσο μάλλον για ένα ξενοδοχείο το οποίο μπορεί να συμφωνήσει το Φεβρουάριο και τελικά η εργασία να ξεκινήσει 1η Μαΐου ή όταν ανοίξει το ξενοδοχείο. Άρα και έχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το candidate experience και πώς προετοιμάζει τον εργαζόμενο να έρθει στη σεζόν, η οποία είναι, όποιος έχει δουλέψει σεζόν, ξέρει ότι είναι πολύ απαιτητική και στην οποία δεν έχει χρόνο να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι του training. Άρα φτιάξαμε ένα κομμάτι της πλατφόρμας το οποίο αφού του κάνεις ένα job offer, το κάνεις invite στο κομμάτι του training. Έχουμε φτιάξει εμείς το υλικό, γιατί είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία πέραν από κάποιους μεγάλους ομίλους να δημιουργηθεί υλικό το οποίο μπορούσαν να προσφέρουν και το οποίο είναι σε ένα επίπεδο κοινό για τα περισσότερα ξενοδοχεία. Πώς διαχειρίζομαι πελάτες, πώς κάνω upselling, κάποια health and safety κομμάτια. Ένα learning module το οποίο αυτός που περνάει κάποια, έχει περάσει στο τελικό στάδιο είναι να προσληφθεί, θα το δει πριν έρθει στο ξενοδοχείο και να φτάσει τέλος πάντων στο να εργαστεί και να είναι πιο έτοιμος να κάνει το training, ειδικά σε μικρότερα ξενοδοχεία που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, το κάνετε εσείς για αυτούς και πραγματικά νομίζω ότι είναι όντως μια λύση η οποία τα περιλαμβάνει όλα και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αφήνω να νομίζω ότι έχεις κάτι ακόμα να πεις πάνω σε αυτό, δηλαδή στο τι άλλο παρέχεται στη λύση και μετά θα επανέλθω. Κοίτα, το κομμάτι των λύσεων εμείς
Γιατί κάνουμε κάποια, έχουμε και ένα κομμάτι το οποίο είναι offline, πολλοί πελάτες μας μπορεί να μας έρθουν και να μας πούνε, ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να ανεβάσω αγγελία για hotel manager, γιατί έχω ήδη κάποιο μεθυντή μέσα, αλλά δεν μπορώ να εμφανιστώ σε ένα employer να κάνω κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε και κομμάτια τα οποία είναι πιο offline και στα οποία βοηθάμε τους πελάτες σε όλο το φάσμα. Και γιατί είναι αυτό σημαντικό, όταν κοιτάς ένα department σαν το HR, το οποίο για τα περισσότερα ξενοδοχεία, και όχι μόνο δυστυχώς, είναι ένα cost center. Άρα πολλές φορές θα το δούνε σαν μία επένδυση, άρα θέλω να δώσω 50 ευρώ να εκπαιδεύσω το προσωπικό μου, γιατί η λογική είναι ότι θα μου φύγει του χρόνου. Η ερώτηση όμως εκεί είναι τι θα γίνει αν σου μείνει. Οπότε εκεί κοιτάμε λύσεις οι οποίες να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον πελάτη σε όλο το φάσμα, γιατί το κομμάτι του recruitment, επειδή έχει πολλά διαφορετικά κομμάτια, επειδή ξεκινάει από τη φήμη του εργοδότη, δηλαδή έχει τύχει να έρθει πελάτης μας και να μας πει «Δεν μπορώ να βρω προσωπικό. Πολύ καλό ξενοδοχείο, πάρα πολύ όμορφο, με όλα τα καλά φαινομενικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει». Και αναλάβαμε να κάνουμε μια ανάλυση, να καταλάβουμε τι πραγματικά σημαίνει και δεν μπορεί να φέρει ταλέντο. Και είδαμε ότι η φήμη του σαν εργοδότης, που ψάξαμε κάποια Facebook groups, που μπήκαμε λίγο πιο βαθιά στο τι συμβαίνει, ήταν πολύ κακή και δεν έφταιγε η διεύθυνση. Γιατί τελικά τι βλέπουμε, ότι δημιουργούνται υποκουλτούρες στα ξενοδοχεία. Άρα θα υπάρχει υποκουλτούρα της reception, θα υπάρχει υποκουλτούρα του service, θα υπάρχει υποκουλτούρα της ομάδας, οι οποίες ναι, θα βασιστούν και στους managers τους οποίους θα έχεις. Άρα, ξεκινάμε στην επιλογή των managers και το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό. Νομίζω ότι έχετε ένα πολύ ωραίο προϊόν, μια πολύ ωραία υπηρεσία, η οποία έχει νόημα. Σήμερα όμως έχουμε μια κρίση, η οποία θα μας πεις εσύ πώς την αντιμετωπίζει ο ξενοδόχος και πώς ετοιμάζεται και αν ετοιμάζεται για αυτή τη σεζόν, για το 21. Περιμένουμε σεζόν, ετοιμάζονται οι ξενοδόχοι μας. Ετοιμάζεται αντίστοιχα το προσωπικό. Υπάρχει ενδιαφέρον από άτομα να δουλέψουν ή είναι ok με τα επιδόματα τα οποία μπορεί να έχουν ή να προσδοκούν? Η απάντηση είναι ναι, 100%. Και είναι κάτι που και εμάς μας έκανε εντύπωση. Θεώρησαμε ότι θα αργήσει να ξεκινήσει η σεζόν του recruitment, ότι μπορεί να είναι πιο μαζεμένη. Εμείς φέτος τον Ιανουάριο και κλείνει το start του Φεβρουάριο είχαμε record revenues για εμάς. Σε μια χρονιά εν μέσω πανδημίας σε αγορές οι οποίες είναι κλειστές βασικά. Αλλά το sentiment είναι ότι ετοιμαζόμαστε κανονικά για τη σεζόν του 2021. Είτε αυτό είναι να ξεκινήσουμε 1η Μαΐου, είτε 15 Μαΐου, είτε 15 Ιουνίου στη χειρότερη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στήσουμε ομάδες και δεν θα προετοιμαστούμε. Αυτό το οποίο σίγουρα συμβαίνει είναι ότι τα budget του προσωπικού είναι λίγο πιο μαζεμένα. Τι γίνεται όμως, επειδή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, αυτό δεν εμφανίζεται, δηλαδή δεν έχουμε πλεόνασμα αυτή τη στιγμή προσωπικού που δεν βρίσκει, για παράδειγμα, θέσεις στον τουρισμό. Μάλλον το ανάποδο, γίνεται ακόμα. Άρα, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχουμε 400 θέσεις ανοιχτές και είναι άνθρωποι και ξενοδοχεία τα οποία ψάχνουν ενεργά προσωπικό και ανανεώνονται συνέχεια καινούργιες θέσεις. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι τα 5-3-4 σε κάποιον επαγγελματία του χώρου και σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια καριέρα στον τουρισμό αρκούν και δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στον τουρισμό γενικότερα σαν κλάδος, ο οποίος υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι από τον Νοέμβριο του 19 που έκλεισε και η τελευταία έτσι, κανονική σεζόν, μπορεί να μην δούλεψα το 20, αλλά δεν δούλεψα το καλοκαίρι του 20 και μπορεί να έχουν περάσει 1,5 χρόνο στο οποίο είναι εκτός της αγοράς εργασίας. Άρα αυτό είναι πιο δύσκολο ψυχολογικά και υπάρχει ένα urge και μια αναμονή να ανοίξει η σεζόν με πολύ μεγάλη χαρά και βλέπουμε ότι κανονικότητα ετοιμάζονται τα ξενοδοχεία, γίνονται προσλήψεις. Σε αυτό πραγματικά ακόμα και εμείς εντυπωσιαστήκαμε.
Τέλεια. Νομίζω ότι θα είναι καλό να ανοίξει η σεζόν και θα είναι καλό να δούμε ότι πραγματικά δουλεύει και απασχολείται ο κόσμος και πραγματικά βρίσκει κάτι το οποίο να έχει νόημα και για αυτόν, κάτι το οποίο μπορεί να τον... Να βοηθήσει γενικότερα και την οικονομία μας, γιατί όπως ξέρουμε η οικονομία στην Ελλάδα βασίζεται κατά κάποιο τρόπο στον τουρισμό. Πιστεύεις προσωπικά, εσύ, πιστεύεις ότι ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια θα παραμείνει ίδιος, δηλαδή θα έχουμε το ίδιο μοντέλο με τις διακοπές του ίδιου τύπου ή βλέπεις ότι θα αλλάξει, επιταχύνει μία αλλαγή ο COVID? Σίγουρα το Airbnb ήταν ένα σημείο το οποίο ήταν ένα εργαλείο ή όπως θες πες το, ένα μέσο για να αλλάξει αρκετά πράγματα στο μοντέλο του τουρισμού. Το επιταχύνει αυτό ο COVID? Πιστεύεις θα μένουμε στα ίδια, στα παραδοσιακά, δηλαδή με τη σεζόν, την ίδια, με τους τουρίστες, με τους tour operators? Βλέπεις αλλαγές στο χώρο? Κοίτα, ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η κρίση. Αλλαγές στο μοντέλο καθαρά το τουριστικό και το split μεταξύ business travel και leisure travel, και νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να πει αυτή τη στιγμή το business travel θα επιστρέψει εκεί που ήταν. Έχουμε όλοι συνηθίσει τα video calls. Πολύ δύσκολα θα πεις ότι εγώ θα πω στο αεροπλάνο και θα πάω για ένα meeting στο Λονδίνο και θα γυρίσω το βράδυ, γιατί θα κάνω ένα zoom call και αν χρειαστεί στο δεύτερο θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε δει, και αυτό είναι ένα τρέντο το οποίο δεν γίνεται μόνο στο τουρισμό, αλλά γίνεται γενικότερα, είναι ένα reconnection με τη φύση, ένα reconnection σε ένα πιο slow living, ένα reconnection το οποίο όλο το κομμάτι του work from home έχει δημιουργήσει digital nomads, και το πώς να δουλεύεις από εκτός της βάσης του, της βάσης, και πώς αυτό είναι κάτι που είναι επιτρεπτό πλέον από τις εταιρείες. Άρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά ήδη. Πράγματα αυτά τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, γιατί όπως είπαμε και ξενοδόχος, οπότε κάποια πράγματα τα βλέπουμε στην πράξη, είναι ότι έχουν μεγαλώσει τα stays. Άρα ο ταξιδιώτης, ειδικά για το 21, που μπορεί να φοβάται να αλλάξει 2-3 προορισμούς, δηλαδή δεν θα είναι ο ταξιδιώτης ο οποίος θα πει θα κάνω 2 μέρες στη Σαντορίνη, 2 μέρες στη Μύκονο, 3 μέρες στη Κρήτη και 4 μέρες στη Ρόδο. Θα πάει σε ένα destination και θα μείνει. Και εκεί έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον τύπο του ξενοδοχείου. Άρα σίγουρα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βοηθηθεί το μοντέλο του villa, Airbnb, independent ξενοδοχεία, πιο boutique ξενοδοχεία, τα οποία έχουν αυτή την αίσθηση του space, και ξενοδοχεία τα οποία μπορείς να εμπιστευτείς. Άρα σημαίνει ότι τηρούν τα μέτρα και το βγάζει αυτό το brand. Είμαστε ο κρίκος στο να βρει το ανθρώπινο δυναμικό και να χτίσει καλύτερα το brand, να έχει την κουλτούρα έτσι ώστε το προσωπικό να μπορέσει να το περάσει και να έχει καλύτερες αξιολογήσεις. Και όλο αυτό νομίζω το περιβάλλον, ακόμα νομίζω και σε υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτό σίγουρα βοηθάει. Γιατί αν έχεις καλύτερο προσωπικό, έχεις καλύτερες υπηρεσίες, σκέφτεσαι καλύτερα τον άνθρωπο του οποίου παρέχεις υπηρεσία. Οπότε είναι ένα κύκλο σίγουρα όλο αυτό και είναι πραγματικά κάτι το οποίο έχει νομίζω το πιο σημαντικό ρόλο σε όλο τον κλάδο. Και σε αυτό το κομμάτι να μας πεις αυτό το κομμάτι των digital nomads, πώς το βλέπεις να εξελίσσεται? Θα βλέπουμε πόλεις που θα είναι γεμάτες με digital nomads? Θα βλέπουμε ξενοδοχεία τα οποία θα είναι όλη τη σεζόν ανοιχτά? Δηλαδή θα υπάρξει μετάβαση? Η ερώτηση είναι, κάνω, ξέρεις, πολλές ερωτήσεις μαζί, έχω πολύ μεγάλο excitement που μιλάμε. Θα δούμε τα city hotel να μετατρέπονται σε hubs για digital nomads? Κοίτα, είναι δύσκολο να κάνεις ένα prediction το οποίο θα είναι τόσο open. Θεωρώ ότι σίγουρα το market segment το οποίο είχε πιάσει το Airbnb, είχαν πιάσει κάποια brands ξενοδοχείων, δηλαδή είχαμε αρχίσει να βλέπουμε κάποια ξενοδοχειακά brands τα οποία να είναι λίγο πιο fresh, να έχουν μέσα ένα co-working space, άρα να είναι ένας blended τύπος ξενοδοχείων. Σίγουρα σε ένα βαθμό το βλέπουμε. Από request που μπορεί να έχουμε, αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν δωμάτια ξενοδοχείου για calls. Και για αν είναι σωστά διαμορφωμένο και έχει σωστό background, για παράδειγμα, για να κάνουν ένα επαγγελματικό ραντεβού, γιατί μπορεί στο σπίτι τους να μην μπορούν. Άρα χρησιμοποιούν
το χώρο του ξενοδοχείου σαν ένα χώρο ο οποίος έχει να κάνει για παράδειγμα όπως θα ήταν το γραφείο. Μην ξεχνάμε ότι ήδη βλέπουμε σε global scale ότι υπάρχει μία μείωση του real estate, του εργασιακού real estate. Άρα έχουμε εταιρείες οι οποίες κάνουν commit σε 100% remote, έχουμε εταιρείες οι οποίες λένε ότι εγώ θα μειώσω κατά 30% το space που έχω για γραφεία και θα κάνω hot desking. Άρα θα πω ότι σήμερα σε αυτό το γραφείο θα κάθεται ο Θάνος, αύριο θα κάθεται η Κατερίνη για παράδειγμα. Άρα αυτό θα δημιουργήσει τις συνθήκες στις οποίες ο κόσμος θα θέλει να το συνδυάσει με κάποιο ταξίδι abroad. Και εκεί θα έχει να κάνει πάρα πολύ με connectivity ή air connectivity. Έτσι, γιατί πολλές φορές ακούμε να κάνουμε τα νησιά μας hubs για να έρχονται να δουλεύουν το χειμώνα. Πώς θα φτάσεις σε αυτά τα νησιά, αν έχει κακοκαιρία πώς θα φύγεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε πολλά νησιά που αν έχει καιρό δεν και δεν υπάρχει αεροδρόμιο, δεν φεύγεις από εκεί. Το infrastructure. Άρα μιλάμε για ένα infrastructure το οποίο πέραν της Αθήνας και μπορεί και της Θεσσαλονίκης, το κομμάτι του ίντερνετ είμαστε αρκετά πίσω σαν χώρα στο infrastructure το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα αυτό θα πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορέσουμε να πούμε ότι σαν Ελλάδα θα έχουμε digital nomads. Σίγουρα άλλα νησιά ήδη το έχουν πιάσει. Η Ibiza αυτή τη στιγμή έχει ένα μικρό uptake, εντάξει, γιατί δεν πάω θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό uptake στον τουρισμό από digital nomads. Άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν ειδικά από την κεντρική Ευρώπη και από την Αγγλία, σε χώρες οι οποίες έχουν και πολύ αυστηρά lockdowns, και πάνε σε προορισμούς οι οποίοι είναι και πιο ευχάριστοι το χειμώνα. Νοικιάζουν ένα σπίτι, νοικιάζουν ένα διαμέρισμα με το να σιγουρευτούν και όλος υπάρχει καλό ίντερνετ και βοηθάνε και τις τοπικές οικονομίες εκεί. Σίγουρα. Άρα είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να συμβαίνει αρκεί στην Ελλάδα να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να δουλέψουμε σε κάποιο infrastructure το οποίο θα το επιτρέψει αυτό. Σίγουρα νομίζω ότι έχεις δίκιο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι ωραίοι τύποι σαν τον Elon Musk που δίνουν κάποιες λύσεις όπως... Δορυφορικό ίντερνετ. Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε και στη Γάβδο ας πούμε δυνατότητες για πολύ καλή τεχνολογία και ανθρώπους σε μέρη που δεν τα πιστεύουμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να προχωρώντας προς το τέλος θέλω να μου πεις για σας ποιο είναι το μεγάλο όραμα της startup που τρέχεις. Εμείς θέλουμε να γίνουμε ένα global hospitality marketplace, το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε το go-to place όσον αφορά το κομμάτι του προσωπικού ενός ξενοδοχείου, ενός εστιατορίου, ενός tour operator, villa, cruising κτλ. Καλύπτοντας effectively όλο το φάσμα. Από τη στιγμή που σκέφτεσαι ότι εγώ θέλω να ανοίξω μία θέση ή θέλω να στελεχώσω το ξενοδοχείο μου, μέχρι τη στιγμή στην οποία υπάρχει η σωστή απόδοση από τον εργαζόμενο, να μπορούμε να κάνουμε connect όλα αυτά τα dots, τα οποία έχουν πολλές λεπτομέρειες. Έχει ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό challenge που λέει πώς κάνεις match ένα two-sided marketplace με τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες, είτε αυτό λέγεται NLP, είτε λέγεται machine learning, είτε λέγεται σε ένα broader sense artificial intelligence. Ειδικά σε ένα κλάδο ο οποίος βασίζεται σε soft skills και όχι σε hard skills. Άρα δεν αναλύεις αν μιλάει αγγλικά ή αν έχει δουλέψει σε reception, αλλά πρέπει κάπως να αναλύσεις και να συνδυάσεις ομάδες με βάση το χαρακτήρα τους, με βάση την προσωπικότητά τους και με βάση πόσο αυτό ταιριάζει και στην κουλτούρα του ίδιου του ξενοδοχείου. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει τα ιδανικά soft skills και τα ιδανικά hard skills, αλλά τελικά να μην ταιριάζει στην κουλτούρα του ξενοδοχείου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ intriguing, γιατί σε κάθε καινούργια χώρα και αγορά που ανοίγουμε βλέπουμε διαφορετικά challenges και διαφορετικά στάδια που βρίσκονται στο κομμάτι του recruitment. Ένα πολύ μεγάλο challenge είναι η ψηφιοποίηση του κλάδου γενικότερα. Άρα τα digital skills τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο. Ακόμα θέλουν πολλή δουλειά, ας το θέσουμε εκεί. Άρα το μεγαλύτερο challenge στο δικό μας είναι πώς μπορούμε να φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία είναι τόσο εύκολα στη χρήση για τον τελικό χρήστη μας, στα οποία είναι όσο εύκολο όσο να μπουν στο Facebook και να κάνουν ένα post. Άρα θα
Έχουμε πάρα πολύ excited για το space, πολύ excited για το τι άλλα προϊόντα βγαίνουν στο κομμάτι αυτό. Γιατί νομίζω ότι το κομμάτι του HR είναι κάτι το οποίο θα μας προσωλήσει πολύ τα επόμενα χρόνια στο πώς κάνω αυτό το matching μεταξύ ταλέντου και employer, γιατί είναι ένα πάρα πολύ broken process σε όλους τους κλάδους. Όποιος έχει βγει να βρει δουλειά, είναι το χειρότερο πράγμα. Στέλνει αιτήσεις, δεν απαντάει κανείς, δεν καταλαβαίνει που να στείλει, δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να έχει κάνει λάθος, πάει σε ένα interview, δεν το απαντάνε ποτέ. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που είναι σπασμένα σε όλο αυτό το process και πώς μπορείς να πάρεις αυτά τα κομμάτια να ενοποιήσεις και να τα βάλεις στον κλάδο στον οποίο είσαι, νομίζω ότι θα δημιουργήσεις καλύτερες ομάδες, καλύτερες εταιρείες, καλύτερους επαγγελματίες και αυτό είναι που εμένα μου αρέσει πιο πολύ από όλα στο χώρο αυτό. Ναι, είναι όντως έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ο χώρος σίγουρα του τουρισμού. Ακόμη περισσότερο νομίζω το HR και η τεχνολογία μπορεί να δώσει τελείως διαφορετικούς ορίζοντες σε αυτό που σκεφτόμαστε, τόσο στην αυτοματοποίηση, όσο και σε εργαλεία, όσο σε αυτοματισμούς για να βρίσκεις προσωπικό, ακόμη περισσότερο σε ένα κλάδο ο οποίος είναι αρκετά παραδοσιακό στην Ελλάδα, με πολύ παραδοσιακό, ενώ όχι ότι είναι παραδοσιακό ότι το έχουμε χρόνια τα ξενοδοχεία, αλλά είναι από οικογένεια σε οικογένεια, η τεχνολογία ξεκινάει με δειλά βήματα να μπαίνει. Δεν υπάρχουν τόσοι όμιλοι οι οποίοι να μπορούν να βάζουν τεχνογνωσία μέσα σε αυτό. Οπότε υπάρχει μεγάλο κομμάτι που μπορεί να γίνει σίγουρα disruption στην αγορά την ελληνική. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να μου πεις, βλέπεις κάποια προβλήματα. Σίγουρα βλέπεις προβλήματα καθημερινά και στον χώρο του ξενοδοχείου, τόσο από την οικογενειακή σας επιχείρηση, αλλά και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι των startups. Αν έλεγες, αν σε ρώταγε κάποιος, ποιο είναι ένα πρόβλημα το οποίο αξίζει να κάτσω να λύσω για να ξεκινήσω αύριο το πρωί τη δικιά μου startup. Φυσικά μιλάω, σίγουρα θα μου απαντήσει όπως μου έχουν απαντήσει και πολλοί άλλοι φίλοι καλεσμένοι. Είναι αυτό που πραγματικά θες εσύ να λύσεις και αγαπάς και θα ήθελες να το κάνεις, να του δώσεις τη λύση εσύ και να το φέρεις σε πέρας και σε γεμίζει, γιατί θα είναι ένα project το οποίο δεν θα είναι για 1-2-3 χρόνια, θα είναι για αρκετά περισσότερα εφόσον θες να τα αναπτύξεις. Ποιο θα ήταν αυτό που βλέπεις ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα συγκεκριμένο, κάποιος ρε παιδιά να το λύσει θα βοηθήσει τον κλάδο? Κοίτα, 100% σίγουρα ξεκινάς με το ότι είναι αυτό που πρέπει να σου κάνει κλικ. Γιατί το κομμάτι του πάθους θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται κιόλας. Δηλαδή, εγώ ότι όταν πρώτο ξεκίνησα την ιδέα, δεν ξαφνικά ήμουν τρεγαμένη με αυτό το κομμάτι. Μην τρίγκαρε. Μου κινούσε ενδιαφέρον. Γιατί πρέπει να βρω μια λύση. Και όλο αυτό μετά το χτίζει και είναι κάτι αυτό το οποίο σε τρώει και σε κρατάει ξύπνιο το βράδυ. Στο κομμάτι το ξενοδοχειακό θα πω καθαρά, για να μην μπούμε στο όλο το φάσμα του τουρισμού, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα που κοιτάει και το κομμάτι του traveler και το booking και το booking experiences και όλα αυτά. Στο κομμάτι των ξενοδοχείων, είμαστε τόσο πίσω, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω να πω ότι η Ελλάδα, εντυπωσιακά κιόλας, είμαστε πιο μπροστά από άλλες χώρες, τεχνολογικά και στην αντίληψη και στην οριμότητα που έχουμε. Στο κομμάτι του hospitality, κάνοντας στην Ελλάδα ένα πάρα πολύ ωραίο market να ξεκινήσει κάποιος μία λύση σε αυτό το space. Γιατί έχουμε όριμους ξενοδόχους, ναι μεν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι μεν οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά έχουμε και μια γενιά χρόνια, όμως έχουμε ακριβώς, και μια γενιά που είναι δυνατή. Έχουν μπει αρκετοί ξενοδόχοι οι οποίοι είναι στην ηλικία μου συν πλην κάποια χρόνια. Είναι άπειρα τα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Από τα συστήματα καθαρά property management systems, ERP systems, POS systems, τα οποία χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία και τα οποία είναι πάρα πολύ επαρχιωμένα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, προσπαθώ να φτιάξω κάποια business intelligence reports ενοποιώντας τα διάφορα συστήματα των ξενοδοχείων και μιλάμε για τόσο παλιές τεχνολογίες που μου έχει γίνει τώρα εμένα λίγο να θέλω τι μπορώ να κάνω, αλλά
δεν μπορεί να μην παίρνει report, ας πούμε, στα ξενοδοχεία τα οποία να κάνουν drive το business. Έχουμε πάρα πολλά κομμάτια, ιδέες και λύσεις, οι οποίες έχουμε μπει στο κομμάτι του IoT, πώς μπορείς να βλέπεις πού είναι ο πελάτης σου, πώς μπορείς στο κάθε σημείο στο οποίο βρίσκεται το ξενοδοχείο να του προσφέρεις διαφορετική λύση. Ποιο είναι το πρόβλημά σου που αύριο το πρωί θα έρθω να σου δώσω μια λύση και θα το πάρεις, θα με πληρώσεις γι' αυτό. Και να κάνει και σκέλετ. Ωραία, θα σου πω, γιατί είναι κάτι το οποίο το κοιτάω αυτές τις μέρες. Είναι σίγουρα το κομμάτι του BI στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Να ενώσω όλα τα διαφορετικά data sources που έχω, το οποίο μπορεί να είναι ένα πολύ παλιό σύστημα λογιστικό, ένα σύστημα property management system, κρατήσεις μου, τα Google Analytics μου, το HubSpot μου, το payroll σύστημά μου, η παραγγελιοληψία μου, η οποία παίρνω και αποθήκη μου, και όλα αυτά μαζί να μπορέσουν να μου δώσουν ένα σωστό dashboard με reporting, τα οποία θα έχουν benchmarks, άρα σαν εταιρεία θα μπορείς να κρατάς και κάποια χαρακτηριστικά. Τα ξενοδοχεία τα οποία είναι πεντάστερα και βρίσκονται στην Κρήτη έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, για παράδειγμα. Πώς κάνεις benchmarking across different... και να μπορείς να παίρνεις informed decisions. Αλλά αυτή τη στιγμή τα περισσότερα ξενοδοχεία, πέρα από κάποια στατιστικά που έχουν να κάνουν με κρατήσεις και πωλήσεις και revenue management, πέρα του digital marketing, είναι αρκετά τυφλά. Πάμε με πολύ παραδοσιακά reporting κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν. Άρα, αν είναι ένα πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι και που κοιτάω κι εγώ για να μπορέσω να βοηθήσω κάποια πράγματα στα ξενοδοχεία, είναι το κομμάτι του business intelligence και connecting all those dots στα συστήματα. Τέλεια. Νομίζω ότι κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο και θα κλείσουμε φυσικά να μου στείλει κάποιο email όποιο το κάνει. Έτσι το χρειάζομαι. Αν μας ακούει κάποιο και πάει να το κάνει, ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, την Κατερίνα θα τη βρείτε στο Startup Greece Community. Θα σε κάνω invitation, θα στείλω invitation πολύ λίγο μόλις κλείσουμε. Μπορεί να τη βρείτε εκεί και να τη στείλετε κατευθείαν μήνυμα ότι είμαι έτοιμος να δώσω αυτή τη λύση και γιατί όχι, θα βρήκατε τον πρώτο πελάτη. Οπότε είναι πολύ σημαντικός ο πρώτος πελάτης και το feedback που δίνει, όπως είπε και η Κατερίνα προηγουμένως. Πριν κλείσω, θέλω να μου πεις την αγαπημένη σου ατάκα, το αγαπημένο σου quote που έχεις σαν φάρο, σαν κάτι το οποίο σε αντιπροσωπεύει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζητάς, γιατί δεν έχω ένα. Δεν θα πω πολλά. Αλλάζει ένα περίοδο στην οποία βρίσκομαι, σε τι φάση βρίσκομαι. Σε αυτή τη φάση στην οποία βρίσκομαι έχει να κάνει πάρα πολύ με το finding balance και ακούγοντας τους ρυθμούς σου, να σέβεσαι τους παραγωγικούς ρυθμούς και γενικότερα το flow σου, το creative flow σου. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς quote, αλλά είναι αυτό το οποίο για μένα είναι ένας στόχος και κάτι το οποίο προσπαθώ να δουλεύω κάθε μέρα, έτσι ώστε να υπάρχει ένα flow, να υπάρχει ένα balance και μια ισορροπία σε όλο αυτό. Τέλεια, νομίζω ότι η ισορροπία είναι μια αρετή, νομίζω, που την έχουν αναφέρει και οι αρχαίοι φιλόσοφοί μας γενικότερα. Δεν θέλω να ειδικεύσω και πραγματικά είναι κάτι σημαντικό, πόσο μάλλον στα startups που απαιτούν πολύ μεγάλη προσήλωση, πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεχή έρευνα, να είσαι σε μια συνεχή επαγρύπνηση. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχα μια πολύ ωραία συζήτηση. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε φυσικά. Ευχαριστώ και όλους εσάς που παρακολουθήσατε σήμερα το Startup Greece Talks.